Πήρα και την μπάλα σήμερα μαζί μου, γιατί μου είπαν ότι θα μου βοηθήσει να μην αγχωθώ. Αλλά δεν το βλέπω να λειτουργεί και πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει. Ονομάζομαι Θοδωρής Σπιλιώτης και βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας για να σας αφηγηθώ την ιστορία που μου άλλαξε σαν άνθρωπο. Θα σας μιλήσω για ένα από τα καλύτερα πράγματα που μου έχουν συμβεί. Τώρα, αν κάποιοι από εσάς σκέφτεστε ότι πρόκειται για κάποιο όνειρο το οποίο γίνεται πραγματικότητα, μπορώ να σας πω πως ναι, δεν το βρήκατε. Ήταν όταν είχα φτάσει κοντά στο να πεθάνω. Ή μάλλον, αυτή είναι η αρχή της ιστορίας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και ας ξεκινήσουμε με την έκθεση της 8χρονης τότε αδερφής μου, της οποίας τη ζητήθηκε να περιγράψει ένα πρόβλημά της. Λέει, αγαπητό μου ημερολόγιο, ο αδερφός μου λιποθύμησε και του γύρισαν τα μάτια και η γλώσσα. Ο αδερφός μου λιποθύμησε στην προπόνηση του μπάσκετ, γιατί όλο τρέχει από εδώ και από εκεί. Πηγαίνει να ψωνίσει αθλητικά είδη, μετά για φαγητό με τους φίλους του και συνέχεια μπάσκετ. Με ξέθεσε κανονικότατα. Και όπως πολύ σωστά σχολιάζει η δασκάλα της, πώς αναντέξει και εκείνος. Το μπάσκετ το λάτρευα από όταν ήμουν μικρός και ήταν το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας αθλητής όταν μεγαλώσω. Και ήταν 23 Σεπτεμβρίου του 2014 όταν συνέβησαν όλα αυτά. Χρονιά Πανελλήνων τότε κιόλας για μένα με πολύ άγχος. Και το μόνο που θυμάμαι είναι στην προπόνηση να αφήνω την μπάλα κάτω, να κάνω τη διάθεση αυτή εδώ και μετά να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Η επόμενη εικόνα που παίζει στο μυαλό μου είναι να ξυπνώ και να βλέπω τον προπονητή από πάνω μου να με ρωτάει αν είμαι καλά. Ήταν μόσχημα στον υδρότελες και είχε κάνει εκείνος προπόνηση. Και το μόνο που θυμάμαι μετά είναι να το ρωτάω τι είχε συμβεί και μου είχε σώσει τη ζωή. Μετά από αυτό, το ψάξαμε με τους γονείς μου και βρήκαμε ότι έχω ένα πρόβλημα στην καρδιά το οποίο λέγεται υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και μπορεί να μου δημιουργεί κάποιες επιβλαβείς αριθμίες. Έτσι, έπρεπε να κάνω μια εξέταση στην οποία ένα καλώδιο εισέρχεται στο ιστορικό του σώματός σου και σου στέλνει κάποια σήματα κλιμακούμενης ισχύως στην καρδιά. Όταν οι γιατροί μου στείλανε σήματα υψηλής ισχύως, η καρδιά μου σταμάτησε και με επανέφεραν με απεινίδωση, με ηλεκτροσόκ. Πάλι το μόνο που θυμάμαι είναι την καρδιά μου να χτυπάει σαν τρελή και μετά να ξυπνάω και να βλέπω τους γιατρούς από πάνω μου να με ρωτάνε αν είμαι καλά. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι τόσο στο νοσοκομείο όσο και στο γήπεδο, όλοι γύρω μου ήταν σοκαρισμένοι και ταραγμένοι από το συμβάν. Ήταν κάπως έτσι. Ενώ εγώ ήμουν μπερδεμένος. Δεν είχα καταλάβει τι είχε συμβεί. Ήταν λες και ξύπναγα από τον ύπνο. Να, κάπως έτσι. Μετά από αυτό, οι γιατροί μου είπαν ότι θα πρέπει να κάνω εγχείρηση για να βάλω απεινιδωτή. Το σοκ ήταν τόσο μεγάλο, καθώς μέχρι τότε δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Συχνά γκρίνιαζα, παραπονιόμουν, φοβόμουν. Ξέρετε, μια συνηθισμένη αντίδραση ενός παιδιού και όχι μόνο. Βασική μου ανησυχία, ωστόσο, ήταν το αν θα συνεχίσω στο μπάσκετ. Όπως καταλαβαίνετε, για ένα παιδί το να του κόβει η ζωή το όνειρό του είναι κάτι πολύ σκληρό. Πολλοί γιατροί μου έλεγαν ότι καλό θα είναι να σταματήσω να παίζω από την ομάδα και να παίζω μόνο με τους φίλους μου, ώστε να μην υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και πίεση. Όμως κανείς δεν μου έλεγε ότι πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσω. Ενώ ένας γιατρός με υποστήριξε να συνεχίσω να παίζω, ακολουθώντας βέβαια πάντα συγκεκριμένες οδηγίες και κανόνες. Πολύ καλός γιατρός αυτός. Με στήριξαν και οι γονείς μου και κατάφερα να συνεχίσω στο ερασιτεχνικό επίπεδο που ήμουν και τότε. Το space between, λοιπόν, στη δική μου περίπτωση, είναι ουσιαστικά η περίοδος που συνέβησαν όλα αυτά, μέχρι και περίπου το τρίτο έτος της σχολής, το οποίο θα φτάσουμε λίγο αργότερα. Πλέον νιώθω πολύ τυχερός που έχει συμβεί αυτό σε μένα, και για να είμαι συγκεκριμένος, από τη μία προφανώς θα ήταν καλύτερο να μην έχω ένα πρόβλημα υγείας για πολλούς λόγους, απ' την άλλη όμως φοβάμαι για το πώς θα ήμουν σαν χαρακτήρας αν δεν το είχα. Αφού πέρασε κάποιος καιρός από τα συμβάντα, είχα περάσει και στη σχολή που ήθελα, είχα αρχίσει να χωνεύω την ένταξη των πραγμάτων στη ζωή μου, άρχισε η εσωτερική αναζήτηση. Σκεπτόμενος τη ζωή μου πριν, είδα ότι αγχωνόμουν πάρα πολύ για σήματα τελικά πράγματα. Για το αν θα φορέω ωραία ρούχα, για το αν θα πάρω καλούς βαθμούς στο σχολείο, για το πώς θα παίξω όταν μπω μέσα στο γήπεδο. Και γενικά αγχωνόμουν πάρα πολύ, σε βαθμό που ίσως και εγώ ίδιος να προκάλεσα αυτό το πρόβλημα υγείας στον εαυτό μου. Μετά όμως συνειδητοποίησα αυτό που λένε ότι η ζωή είναι μικρή και πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό στην αρχή βέβαια ίσως είχε κάπως αρνητικά αποτελέσματα, καθώς δεν έβαζα πίεση στον εαυτό μου στο να πετύχω πράγματα. Κοίταζα περισσότερο το να περνάω καλά την κάθε μέρα και έτσι το μόνο που κέρδισα ήταν πρόσχερη ικανοποίηση. Ειδικά όσον αφορά τη σχολή, δεν διάβαζα.
καθώς δεν είχα ένα κίνητρο στο να την προχωρήσω. Ήθελα να έχω ένα γιατί σε οτιδήποτε και αν κάνω. Και τότε η σχολή δεν το ικανοποιούσε αυτό. Γενικά, είχαν αρχίσει να με απασχολούν διάφορα φιλοσοφικά ζητήματα, όπως το ποιο είναι το νόημα της ζωής, το αν θα πρέπει να ακολουθούμε τα όνειρά μας και άλλα τέτοια. Και ξέρετε, όταν το μυαλό κάνει ερωτήσεις, θα βρει και τις απαντήσεις αργά ή γρήγορα. Φτάνουμε λοιπόν στο τρίτο έτος της σχολής, όπου έπρεπε να διαλέξουμε κατευθύνσεις. Υπήρχε ένας κλάδος, αυτός της βιατρικής τεχνολογίας, ο οποίος μου δίγειρε το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή. Ψάχνοντας, βρήκα ότι αυτός ο κλάδος σχετίζεται με τον αποδειδωτή που έχω μέσα μου. Αυτόν χάρη στον οποίο μπορώ να έχω μια καλή ποιότητα ζωής. Λίγα πράγματα άλλαξαν στην καθημερινότητά μου και σε αυτό έπαιξε τεράστιο ρόλο η επιστήμη. Ψάχνοντας παραπάνω, ανακάλυψα ότι γίνονταν κάποιες έρευνες σχετικά με το πώς θα βελτιωθεί το μοντέλο του αποδειδωτή που έχω. Το πώς θα γίνει συμβατός με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το πώς θα μειωθεί το μέγεθός του, είτε και το πώς θα φορτίζει η μπαταρία αυτόματα. Για να γίνει πιο αντιληπτή η σπουδαιότητα αυτού, εγώ θα πρέπει να κάνω εγχείρηση κάθε φορά που η μπαταρία μου εξαντλείται, το αποδειδωτή, ενώ κάποιος στο μέλλον δεν θα χρειάζεται. Όπως επίσης, αν χρειαστεί εγώ να κάνω κάποια μαγνητική τομογραφία, δεν μπορώ, ενώ κάποιος ο οποίος βάζει τώρα ένα σύγχρονο αποδειδωτή, μπορεί. Έτσι, συνειδητοποίησα τη σπουδαιότητα αυτού του κλάδου και έβαλα σαν σκοπό στη ζωή μου να βοηθήσω ανθρώπους μέσω αυτού. Το βασικό μου σκεπτικό είναι ότι θέλω η ποιότητα ζωής του κάθε ασθενούς να επηρεάζεται στον ελάχιστο βαθμό όπως ακριβώς είχε συμβεί και σε μένα. Είχα βρει πλέον το γιατί μου. Είχα φτάσει στο τέλος του space between. Και όταν φτάνεις στο τέλος του space between, είναι πολύ εύκολο να το καταλάβεις, γιατί αν κοιτάξεις τον εαυτό σου το καθρέφτη, μοιάζει κάπως έτσι. Σας είχα πει ότι το μπάσκετ ήταν το όνειρό μου από όταν ήμουν παιδί και φυσικά είναι μια μεγάλη μου αγάπη και γι' αυτό το συνεχίζω. Όμως πλέον είχα βρει ένα κλάδο μέσω του οποίου θα μπορώ να βοηθήσω ανθρώπους τους οποίους τους καταλαβαίνω και τους νιώθω. Γενικά αυτό το δίλημα δέσποζε για πολύ καιρό στη σκέψη μου, όπως κάποιος αντίστοιχος προβληματισμός μπορεί να υπάρχει στη ζωή όλων μας κάποια στιγμή. Τελικά η ζωή είναι αυτή η οποία μας δείχνει το δρόμο. Αν δεν είχα το πρόβλημα στην καρδιά μου, πιθανόν να μην είχα ανακαλύψει αυτή μου την αγάπη για τη βιοιατρική και να συνέχισα να ασχολούμαι με ακόμα ανούσια πράγματα για μένα. Οποιαδήποτε δυσκολία και να μας τυχαίνει λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να μάθουμε από αυτήν ό,τι έχει να μας διδάξει και να μην παραπονιόμαστε. Ουσιαστικά όλα είναι τέλεια φτιαγμένα. Αν δεν έχεις στεναχωρηθεί, πώς θα ξέρεις πότε είσαι ευτυχισμένος? Αν δεν υπήρχε η βροχή, θα χαιρόμασταν το ίδιο τον ήλιο? Αν η θάλασσα δεν ήταν ποτέ φουρτουνιασμένη, θα τη χαιρόμασταν το ίδιο αν ήταν ήρεμη πάντα? Και το πιο σημαντικό απ' όλα, εάν δεν υπήρχαν τα κουνούπια, πώς θα χαιρόμασταν τα βράδια που λείπει αυτό το βζζζζ μέσα στα αυτιά μας? Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Κάθε δυσκολία σου μορφαίνει κάτι και σου ανοίγει την πόρτα στο να καταλάβεις και να απολαύσεις περισσότερο μια καλή μέρα. Που αν το καλοσκεφτούμε, μια καλή μέρα είναι σχεδόν κάθε μέρα. Τόσα καθημερινά πράγματα, πράγματα που οφείλουμε να βλέπουμε τη σπουδαιότητά τους. Την υγεία μας. Ξυπνάνε μέρες που εμείς οι δικοί μας άνθρωποι είναι στο νοσοκομείο, που πονάμε. Γιατί να μην εκτιμάμε τις ημέρες που αυτό δεν συμβαίνει? Να τη ζούμε σε περίοδο ειρήνης. Τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ενώ δυστυχώς σε άλλες χώρες έχουν πόλεμο. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε σε περίοδο ειρήνης. Τόσα καθημερινά πράγματα. Το καφέ με καλούς φίλους. Θαλπορή του σπιτιού. Το φαγητό με την οικογένεια. Ένα περίπατο στη φύση. Το διάβασμα ενός καλού βιβλίου. Την καλημέρα με τους συνανθρώπους μας. Έχουμε την ευκαιρία από την πρώτη στιγμή της ημέρας να πούμε μια καλή κουβέντα σε έναν συνάνθρωπό μας. Τόσα καθημερινά πράγματα που ίσως επειδή να συμβαίνουν και τόσο συχνά να ξεχνάμε τη σπουδαιότητά τους. Και ίσως γι' αυτό να χαράζονται στη μνήμη μας πιο έντονα και οι κακές για μας στιγμές. Επειδή είναι πολύ πιο σπάνιες από τις καλές. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να τα αντιληφθώ όλα αυτά αν δεν είχα ζήσει αυτή την περιπέτεια. Όπως σίγουρα δεν θα μπορούσα να μιλήσω εδώ μπροστά σας σήμερα. Ξέρετε γιατί? Πέρα από το άγχος. Δεν θα είχα τη ιστορία να σας πω. Κατά την άποψή μου, αυτή η φιλοσοφία μπορεί να μας βοηθήσει στο να είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Το να πιστεύουμε δηλαδή ότι για όλα υπάρχει μια θετική πλευρά, ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και πραγματικά υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να βρεις το κάτι θετικό. Όμως, όπως και σε όλα τα θέματα στα οποία δεν υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση,
Θεωρώ ότι πρέπει να υιοθετούμε μια προσωπική φιλοσοφία, η οποία να μας κάνει να νιώθουμε ευτυχισμένοι. Ένας δεύτερος οδηγός ως προς την ευτυχία, πιστεύω πως είναι το να ζούμε στο παρόν, να είμαστε ενσυνείδητοι, να χαιρόμαστε για όσα έχουμε και όχι να σκεφτόμαστε όσα δεν έχουμε. Να μην στεναχωριόμαστε για αυτά που αν διαφυσβήτητα δεν μπορούμε να αλλάξουμε και να επικεντρωνόμαστε σε όσα μπορούμε να επηρεάσουμε. Ένας τρίτος οδηγός είναι σίγουρα η αγάπη. Η αγάπη για τον εαυτό μας, η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας, η αγάπη για τη φύση, η αγάπη για την ίδια τη ζωή. Όσο περισσότερο αγάπη δίνουμε και όσο περισσότερες πράξεις αγάπης κάνουμε, τόσο πιο ευτυχισμένοι θα νιώθουμε. Και μία ακόμα φιλοσοφία, η οποία πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει στο να είμαστε ευτυχισμένοι, είναι το να ακολουθούμε τα όνειρά μας. Να δουλεύουμε και να ζούμε για κάτι το οποίο αγαπάμε και μας γεμίζει κάθε μέρα. Να έχουμε ένα όραμα το οποίο να είναι μεγαλύτερο και από εμάς τους ίδιους. Και φυσικά, εάν καταφέρουμε να το συνδυάσουμε αυτό με το να βοηθάμε άλλους ανθρώπους, τόσο το καλύτερο για μας και για τον κόσμο, αλλά και για μας. Καθώς νομίζω όλοι νιώθουμε ευτυχισμένοι όταν βλέπουμε κάποιον να χαμογελά και να ξέρουμε ότι έχουμε παίξει εμείς ρόλο σε αυτό. Δεν συμφωνείτε? Ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι το οποίο με δίδαξε αυτή η ιστορία και που δεν πρέπει να παραλείψω σε καμία περίπτωση είναι η σπουδαιότητα του να είμαστε καλοί γονείς. Τι πιστεύετε θα συνέβαινε τότε αν οι γονείς μου δεν με καταλάβαιναν και δεν με άφηναν να συνεχίσω τον μπάσκετ? Πιστεύω πολλοί γονείς θα το έκαναν και είναι λογικό, από τη μία φοβούμενοι μην πάθει κάτι το παιδί τους. Όμως, σαν γονείς πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίζουμε και να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να ακολουθούν αυτό που θέλουν στη ζωή τους. Σίγουρα να τα συμβουλεύουμε για το τι πιστεύουν ότι είναι σωστό, αλλά να τα ακούμε. Όταν ήμουν στο νοσοκομείο, έλεγα συνέχεια στη μητέρα μου ότι θέλω να συνεχίσω όσο τίποτα άλλο το μπάσκετ και ότι πρέπει να το συνεχίσω. Εκείνη με άκουσε. Θεωρώ ότι κατάφερα να συνεχίσω να παίζω. Έπαιξε κομβικό ρόλο στο να μην διαλυθεί η ψυχολογία μου τότε και να μπορέσω να ανακάμψω από το σοκ των γεγονότων. Ξέρετε τι ανακούφιση είναι αυτό για ένα παιδί? Το να μην πεθαίνει η ελπίδα για το όνειρό του. Ξέρετε, λένε ότι αν πεθάνουν τα όνειρά μας, πεθαίνουμε κι εμείς οι ίδιοι. Έτσι ένιωθα τότε και γι' αυτό μπορώ να πω ότι μετά τον προπονητή μου και την επιστήμη, ότι και το μπάσκετ μου έσωσε τη ζωή. Το να είμαστε καλοί γονείς, λοιπόν, και όταν λέω καλοί γονείς, εννοώ και υγιή πρότυπα για τα παιδιά όλου του κόσμου, είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και κατά την άποψή μου, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να αναπτύσσουμε όλοι μας, προκειμένου να γίνεται ο κόσμος αυτός καλύτερος. Και ίσως τελικά αυτό να είναι και το νόημα της ζωής. Όταν δηλαδή φύγουμε από αυτόν εδώ τον κόσμο, να τον έχουμε αφήσει έστω και λίγο καλύτερο από ό,τι τον βρήκαμε. Κλείνοντας, όλοι μας κάποια στιγμή πιστεύω ότι ερχόμαστε σε ένα σταυροδρόμι σχετικά με τον ποιο κλάδο θα ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Όμως πιστεύω ότι η ζωή η ίδια με κάποιον τρόπο θα μας δείξει τον δρόμο για το τι μας ταιριάζει. Θυμηθείτε, οποιαδήποτε δυσκολία είναι μη αναστρέψιμη, ανήκει στο παρελθόν. Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι η αντίδρασή μας προς αυτή μέρα με τη μέρα. Το space between είναι η περίοδος που θα σας φέρει από το σοκ και τη στεναχώρια σε μια πολύ καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Είναι η περίοδος που θα καταλάβετε το γιατί συνέβη αυτό σε εσάς, το τι έχει να σας διδάξει και τότε ίσως σκεφτείτε κι εσείς όπως εγώ ότι το πρόβλημά σας αυτό είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που σας έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ.